Η πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ για τη Δυτική Ελλάδα θα παρουσιαστεί αύριο Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Βυζαντινό που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί με ομιλία από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα και θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από στελέχη της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών που θα ολοκληρωθούν μετά τις 12 το μεσημέρι, θα γίνει μια πλήρης επισκόπηση της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ για το 2011 με έμφαση στις εντάξεις έργων και τις απορροφήσεις πόρων. Άγνωστος δράστης, ο οποίος φορούσε κουκούλιο, πυροβόλησε με καραμπίνα την πόρτα σπιτιού στο δημοτικό διαμέρισμα Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι, προκειμένου να μπει μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια πυροβόλησε το 45χρονο αλλοδαπό ιδιοκτήτη του σπιτιού, τραυματίζοντας τον ελαφρά στο πόδι και αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό. Ο παθόν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο δράστης διέφυγε πεζός και αναζητείται από την αστυνομία. Γνωστός στις διοκτικές αρχές, έχοντας εκτίσει ποινή φυλάκιση στην Ελλάδα, ήταν ο Τούρκος που την παραμονή των Χριστουγέννων έπλεε με σκάφος που είχε παρουσιάσει βλάβη ανοιχτά του αστακού. Σύμφωνα με το Αγρίνιο Πρέσ, στο σκάφος βρίσκονταν ένας ακόμη νεαρός Τούρκος, ενώ επρόκειτο για ένα παλιό γιότ και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα παραλάμβανε μετανάστες, πιθανότατα κάποιους από τους 300 περίπου που βρέθηκαν την ίδια μέρα στη Λευκάδα. Τα κυκλώματα, όπως φαίνεται, ετοίμαζαν τη μαζική μετακίνηση των μεταναστών από τη Λευκάδα στην Ιταλία, αλλά τόσο η ανακάλυψή τους, όσο και η βλάβη στο σκάφος των αστακών ματέωσαν τα σχέδιά τους. Ο Τούρκος καπετάνιος που βρίσκονταν στο γιότ είναι γνωστός στις ελληνικές αρχές, αφού πριν από μερικά χρόνια είχε συλληφθεί για παράνομη διακίνηση και είχε φυλακιστεί μάλιστα για 3 χρόνια. Σήμερα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα Μεσολογγίου. Αντίθετα, ο δεύτερος Τούρκος που ήταν μαζί του έχει ήδη αφαιθεί ελεύθερος, αφού δεν προέκυψε κάτι σε βάρος του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αιτωλοακαρνανίας συγκέντρωσε από τους αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο, τα οποία και παρέδωσε την παραμονή των Χριστουγέννων στην αρμόδια αντιδήμαρχο Αγρινίου, Μαργαρίτα Σερπάνου. Τις τελευταίες ημέρες, όλο ένα και περισσότεροι φορείς αλλά και πολίτες συνεισφέρουν στο κοινωνικό παντοπολείο της πόλης, που μέσα σε λίγους μήνες καλείται να εξυπηρετήσει κοντά στις 1.000 οικογένειες που, όπως φαίνεται, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα τρόφιμά τους. Ο αριθμός αυτός συνεχίζει να έχει ανωδικές τάσεις, χαρακτηριστικό της φτώχειας που χτυπά όλο ένα και περισσότερα κοινωνικά στρώματα, με τις προβλέψεις να είναι ακόμη περισσότερο δυσίωνες. Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των εορτών από μεικτά κλιμάκια ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους των υπηρεσιών του Τμήματος Εμπορίου, Κτηνιατρικής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η αποτροπή φαινομένων εκμετάλλευσης των καταναλωτών, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίες που έχουν αποσταλεί από τα αντίστοιχα υπουργεία. Απεργιακές κινητοποιήσεις θα πραγματοποιήσουν στις 29 και 30 Δεκεμβρίου οι εφοριακοί, όπως ανακοίνωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΟΗ. Σύμφωνα με την Εκτελεστική Επιτροπή, οι κινητοποιήσεις γίνονται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα αυξημένα προβλήματα που απασχολούν τον εφοριακό κλάδο, τα οποία, όπως καταγγέλει, έχουν επιδεινωθεί μετά τις επιθέσεις, τη συκοφάντηση και τη στοχοποίηση που ο κλάδος δέχεται, καθώς και τις πολιτικές αποφάσεις που συμβάλλουν στην αυξανόμενη εξαθλίωσή του.